των δημοτικών σχολείων. Αυτά είναι με κάτι ιστορίες του Παναγιώτη Κουτρουμπούση. Το βιβλιαράκι έχει τίτλο «Στον θάλαμο του μυθογράφ». Και έχει και μια ρίση εδώ που είχε πει κάποτε ο Ταρζάν. Ψάχνω την οδό Ερμού. Τον παλαιότερο καιρό, τα παιδάκια, όταν τους επαράγγελνε ο δάσκαλος να γράψουν πώς τα επεράσανε στην εκδρομή ή κάποιο άλλο θέμα, γράφαν με αθωότητα και χαρά, κάτι σαν και τα παρακάτω ας πούμε. Ευζωνάλ ή η μελαγχολία των ορεσιδίων. Εόρνηθες κακαρίζουσιν, η χείρη ιίζουσιν, τα χειρίδια κοίζουσιν, η όφης ιίζουσιν, η νεωσή πιτίζουσιν και πιπίζουσιν, η άνεμη σιρίζουσιν. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος είναι μήνες, ο αυχήν του βοός είναι ισχυρός, η φωνή του βοός αηδής και θρηνώδης. Να μέρη με έλατα, φυτά τα έλατα πόσον υψηλά, ρητίνι μέσα έχετε έλατα, έχω, φέρετε με πέρα σε μέρη γεμάτα έλατα. Εύζωνοι εύμορφοι χορεύουν, δεν ξεύρουν να υπεύουν, μετά το γεύμα. Ευζώνους δεν θα ειδήσει στα σαγιάς, αλλά στα υψηλά βουνά, μικροί και μεγάλοι κάνθαροι τρέχουσιν, εγλάφκες φωνάζουν κουκουνιάου. Το αιμάτωμα. Αίμα πολύ χύνεται εις τας μάχας. Ο γενναίος μάχεται και χύνει αίμα χάριν της χώρας, των γυναικών, των παιδών και των γερόντων. Από την Ρήνα εξέρχεται ακάθαρτο σκύλι. Ο αφθάδης δέρεται. Μη δεικνύεις ασπλαχνίαν κόπτων και τρυπών την ηλίαν. Μην πειράζεις, μη κτυπάς άβλαβων και αναπνέων ένιδρων πτηνών χερσαίων. Πολλάς μοίας έχουμε το φέρος, ζώσει μαζί μας, πετώσει πέριξ των φαγητών, πετώσει είναι πάνω από τα σαγιάς, η μοία κεντά όπως ο κόνοψ. Ο καλός ιός έλαβε από το χέρι τον πατέρα, γιατί θα έλθω συνέξω επί της σαγιάς για να κοιμηθεί ο λίγον ο πατήρ. Κατόπιν ο πατήρ θα καθίσει, ο ιός θα διώξει τας μοίας για να μην κεντώσει τον γέροντα. Ο καλός ιός ας διώξει τας μοίας, ο αφθάδης δέρεται. Από τον πατέρα, από τη μητέρα, από τον πάπον, από την μάμην. Εντός της οικίας ημών ζώσιν ακόμη δύο γάτι, ο πίσω από την οικίαν ήσαν άλλοτε δύο ανθυροί κήποι. Η θάλασσα εν γαλήνη. Γεννού διαφορετικών για να μη σε πειράζουσι, λέγει ένα κοριτσάκι στο ποντικάκι. Και από λίγο καιρό έπειτα απέθανε και η μύτη του. Αντιθέτως, εκλίνε των ναυτών είναι απλέ. Τα βλέφαρά των όμως ο λίγων μόνον χρόνων κλείουν και όμως η ζωή των είναι γλυκία. Την σήμερον ημέρα όμως που τα παιδάκια είναι πλέον εκτός ελέγχου και από γονείς και από δάσκαλους, ειδού τι κατέβασε η κούτρα ενός πιτσιρικά όταν ο μακρυμαλιάς Μακρυσακάκιας φιλελευθεριτζής δάσκαλός του του επαράγγειλε να γράψει για το πως περνάει συνήθως τις αργίες στο σπίτι. Πως πέρασαν την Κυριακή. Μια μέρα ο Μίκη Μάους σκέφτηκε να ψωνίσει. Αλλά ήταν Κυριακή και όλα τα μαγαζιά ήταν κλειστά. Και λοιπόν πήγε σπίτι και άκουγε ράδιο. Το ράδιο είπε όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Και τότε πήγε να χορέψει. Σήμερα δεν έχει χορό, είπε το ράδιο. Και έτσι έπεσε να κοιμηθεί. Την άλλη νύχτα αποφάσισε να δείξει στον Ντόναλντ Ντακ τι είναι οι βασιλιάδες. Ντύθηκε λοιπόν βασιλιάς και ανέβηκε στα κεραμίδια από τον τζάκι. Τότε πήρε ένα πιστόλι και έριξε στον Ντόναλντ. Αλλά ο Ντόναλντ δεν έπεσε κάτω. Τότε κατάλαβαν ότι αγαπιόντουσαν. Του είπε «Αγάπη μου, σ' αγαπώ». Και λοιπόν πήγα στο σινεμά. Και μετά ο Ντόναλντ έγραψε «Αγάπη μου, σ' αγαπώ». Ασπασμούς Ντόναλντ Ντακ. Μετά ο Ντόναλντ ερωτεύεται τη Μίνι Μάους και ο Μίκη αγαπάει τη γυναίκα του Ντόναλντ. Πήγαν όλοι μαζί ένα περίπατο και μαζέψανε τριαντάφυλλα. Και μετά παντρεύτηκαν όλοι μεταξύ τους. Εκεί έχει καταντήσει λοιπόν η βασική εκπαίδευση της νεολαίας, ειδικότερα στην Αμερική, το μεγάλο σατανά, όπου γεννιόνται σήμερα όλα τα ζωφερά.